Βέβαια. Drazen Petrovica, Τρόικα. Καθόλου τυχαίος ο τίτλος εκπομπής, λοιπόν. Ακριβώς, καθόλου τυχαίος ο τίτλος εκπομπής. Και άλλωστε, δεν αλλάζει. Έτσι, η εκπομπή πάντα τιμά την Μπασκετομάνα. Έτσι. Είπαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε σημαντικές εκδηλώσεις πέρα από τους σημαντικούς αγώνες, ναι, στο πρόγραμμα. Μία από αυτήν, μια πολύ σπουδαία εκδήλωση. Από αυτές. Μία από αυτές, συγγνώμη. Ναι. Αττική σύνταξη. Ναι. Λοιπόν, μία από αυτές πολύ σημαντική, γιατί έχει στο επίκεντρο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Θα γίνει στη Σταυρούπολη. Το ΕΑΚ Σταυρούπολης, λοιπόν. Ναι. Το ΔΑΚ, μάλλον. Το ΔΑΚ Σταυρούπολης. Αύριο θα ονομαστεί, Χρήσανθε, κυρίες και κύριοι, Λάζαρος Παπαδόπουλος. Μπράβο, ωραία. Προς τιμή του Διεθνή Καλαθοσφαιριστή μας, αύριο το απόγευμα θα γίνει εκδήλωση και έχουμε εμείς τη χαρά, βέβαια, να έχουμε τον Λάζαρο μαζί μας. Λάζαρε, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Όλα καλά. Όλα τέλεια. Όλα τέλεια. Λάζαρε, ξεκίνησε στο μπάσκετ από εκεί, από την περιοχή της Σταυρούπολης και νομίζω δικαίως. Έτσι να το πω εγώ ως δημοσιογράφος του μπάσκετ, ονομάζεται το κλειστό εκείνο που μεγάλωσες εκεί και έχουν παίξει χιλιάδες παιδιά με το όνομά σου, έτσι, Λάζαρος Παπαδόπουλος. Είναι μια μεγάλη τιμή το δίχως άλλο για σένα. Δεν είναι απλώς μεγάλη τιμή, είναι ίσως η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε να έχει ένας αθλητής, ειδικά όταν σταματήσει την καριέρα του. Ναι, έτσι πράγματι. Και βέβαια να πούμε ότι... Η Σταυρούπολη είναι η περιοχή που ξεκίνησες, που ανδρώθηκες. Εκεί πολύ μικρός άρχισες να παίζεις μπάσκετ, έτσι είναι, στο Ναός. Στο Ναός Σταυρούπολης, εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα, στη γειτονιά μου, στο σχολείο, στα ανοιχτά γήπεδα, εκεί ακόμα δεν είχαμε κλειστά εκείνες τις εποχές. Παίζαμε στα ανοιχτά, πηγαίναμε στο σχολείο του σχολείου και προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια ελεύθερη μπασκέτα για να κάνουμε κάποιο σουτ, να παίξουμε κάποιο γονό ή κάποιο διπλό. Ναι. Ήσουν πάντα ο πιο ψηλός. Ναι. Ήτανε όντως. Λάζαρε, το μικρόβιο του μπάσκετ πώς ακριβώς σου κόλλησε? Πω έτσι, με τα παιδιά που έπαιζες, με τις παρέες, με τους φίλους, ή επειδή ήσουν ψηλός? Τι να παίξει μπάλα. Μπορεί, δύο μέτρα ήτανε. Δεν ήταν δύο μέτρα. Τότε. Ήταν πιο ψηλός, ναι. Βασικά, για να πω την αλήθεια, στην αρχή ξεκίνησαμε πάλι, έκανα πάλι και μετά, λόγω ύψους, δεν βολευόμουν τόσο πολύ στην πάλι και με βόλευσε περισσότερο το μπάσκετ. Ναι. Και επειδή τότε στην Ελλάδα όλοι είχαν, όλες οι μπασκέτες και όλα τα παιδιά πήγαιναν και παίζανε στα ανοιχτά γήπεδα, δεν μπορούσε να φανταστείς εκείνη την εποχή, δεν μπορούσε να βρεις καν ελεύθερη μπασκέτα. Πηγαίναμε και στυνόμαστε στην ουρά. Δηλαδή ήταν εποχή που πηγαίναν όλοι έξω και παίζανε μπάσκετ. Και δεν μπορούσα να περάσω εγώ απαρατήρητος με τόσο ύψος. Με τόσο ύψος. Λάζαρη, ήσουν και εσύ παιδί του Ευρωμπάσκετ του 87, δηλαδή, ας το πούμε έτσι, εκείνη την εποχή. Ήμουνα πολύ μικρός τότε, ήμουνα 7 χρονών. 7 και δεν ήταν της στιγμής, ήταν μια νίκη η οποία κράτησε για πολλά χρόνια. Σωστά. Και για πολλά χρόνια μετά το 87 συνέχιζε και έφερνε τα παιδιά στο γήπεδο. Έτσι και εγώ παρασύρθηκα από αυτό το παιχνίδι σίγουρα. Εσύ το 92 πήγες στο Ναός, νομίζω, 12 ήσουν, 13. Ναι, ήμουν 12 χρονών. 92 ξεκίνησα στο Ναός, 91-92 και 96 πήγα στον Ηρακλή. Δηλαδή εκείνα τα 4-5 χρόνια ήμουνα στο Ναός και έμαθα τα πρώτα μου βήματα. Έκανα τα πρώτα μου βήματα στο μπάσκετ. Το δολοφονικό για τις αντίπαλες άμυνες hook, πού το έμαθες, στον Ηρακλή πιο πολύ? Το βλέπε από τον Τζαπάρ. Το βλέπε από τον Τζαπάρ. Όχι, έκανα και μικρός. Από μικρός ήθελα να κάνω το hook, αλλά σίγουρα στον Ηρακλή πλέον έβαλα τα θεμέλια για πιο μεγάλες, για πιο advanced κινήσεις, ας το πούμε, ναι, έτσι. Γιατί στον Άλλο δεν είχαμε ούτε αυτούς τους αντιπάλους και σίγουρα δεν είχαμε και αυτές τις... αυτή την προπονητική γνώση. Ήταν το Ναός και η Σταυρούπολη ήταν το σκαλοπάρι για να πάω στα μεγάλα σαλόνια. Θύμησέ μας το όνομα του προπονητή που είχες στο Ναός που σε βοήθησε πιο πολύ. Μου το είχες πει. Είχα πάρα πολλούς προπονητές. Από αυτούς που μπορώ να ξεχωρίσω είναι ο Γκάγκας και ο Λευτέρης ο Χατζηκυριακίδης. Μετά είχα και τον Ερώθιο, είχα τον Τένι, είχα πάρα πολλούς, είχα τον Τζίμι, είχα πολλούς προπονητές οι οποίοι
ο καθένας έβαλε το λιθανάκι του και με διαμόρφωσαν κατά κάποιο τρόπο. Είχες Χατζηκυριακίδη τόσο μικρός, τόσο παλιά. Ναι, είχα το Λευτέρη τον Χατζηκυριακίδη στο ναό Σταυρούπολης. Πρόεδρος στην ηλικία του τώρα. Ήταν ακόμα έπαιζε σαν... Έπαιζε, ήταν και παίκτη, νομίζω ήταν η πρώτη του προπονητική δουλειά. Το σώζεις τώρα λίγο, εντάξει. Σωστά. Και βέβαια τότε μετά υπάρχει, νομίζω, μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη ομάδα του Ηρακλή, που έχετε συγκροτήσει μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Με Διαμαντίδη. Ακριβώς. Με όλους αυτούς που μετά σας βλέπαμε με την Εθνική. Κακιούση προπονητή. Μετά πήγε όλη η Εθνική Ελλάδα, όλο το Ιβανόφιο πήγε η Εθνική, Λάζαρ, έτσι. Ναι, σχεδόν όλοι πήγαν Εθνική και τώρα όλοι θα έρθουν στη Σταυρούπολη. Αύριο για την εορταστική εκδήλωση. Να πούμε ότι είναι το απόγευμα αύριο η εκδήλωση και πράγματι θα έρθουν πάρα πολλοί επώνυμοι. Αλβέρτης. Ο φίλος ο Λουκάς ο Αρναούτογλου, Γιαννούλης, Διαμαντίδης, Ζευροσένκο, Μόμογλου, Μπαλογιάννης, Ντικούδης, Παπαλουκάς, Παπανικολάου, Ρετζιάτς, Τσαρτσαρής, Φώτσης και Χατζιβρέτας θα είναι και Αποστολίδης. Γκέστ θα είναι ο ράπερ Κόμις X. Φίλος είναι αυτός ο Λάζαρε. Είναι. Ο Κόμις. Είναι και από την Σταυρούπολη. Άρα φωνάξτε και τον Γκόλκα με τον Πατμανίδη. Σωστά. Όχι, είναι από εκεί. Ο Άκης ο Σακισλόγλου παρουσιάζει ο φίλος μας. Ο Άκης. Και... Έπεσε το μικρόφωνο. Μόλις το είπε, έπεσε το μικρόφωνο. Και Λάζαρε, θα παίξεις κιόλας, θα παίξεις. Τι. Βέβαια, θα παίξουν όλοι. Από τους διαιτητές θα είναι και ο Κουκουλικίδης, ο οποίος θα δώσει και αυτός το παρόν. Θα είναι team manager ο Φιλίππου, ο Ζουρνατζίδης και ο Τέλης ο Ζουρνατζίδης. Και θα είναι και πολλοί συμπαίκτες, απλώς δεν τους ξέρουν, αλλά είναι αυτά τα παιδιά με τους οποίους ξεκίνησα πρώτα κλίματα και στην ουσία θα ενωθούν οι δυο γενιές. Και με αυτούς που ξεκίνησα και με αυτούς που συνέχισα κατά κάποιο τρόπο. Ο Αντώνης ο Μόμογλου ο φίλος μας, έτσι, ο γιος του Αριστείου. Ναι, αυτός είναι ο συνδετικός Κρίκος. Αυτός μαζί με τον Λουκά είναι συνδετική Κρίκη. Ναι, ενώνουν, γιατί αυτός έπαιξε, παίξαμε και στα αφηβικά μαζί, αλλά παίξαμε και λίγο στα ανδρικά. Είναι ένας που... Πραγματικά αυτός μαζί με τον Λουκά που μας ενώνουν. Έτσι, πραγματικά. Και είναι και τα παιδιά με τα οποία είστε πιο πολύ φίλοι, Λάζαρ, έτσι από τότε. Εσύ, ο Λουκάς και ο Αντώνης. Όλοι μου οι φίλοι είναι κυρίως από το μπάσκετ. Και είναι όλοι μου οι φίλοι που και σήμερα μέχρι σήμερα παρέα είναι φίλοι που γίναμε φίλοι μέσα στα πολιτήρια, μέσα στο γήπεδο. Ναι. Και πιστεύω είναι οι καλύτερες και πιο δυνατές φιλίες αυτές που γίνονται στα πολιτήρια και σε ένα γήπεδο μέσα σε ένα παιχνίδι. Όπως ο Ζευροσένκο, ας πούμε, που γνωριστήκατε μετά και επειδή γνώριζες και εσύ τα ρωσικά και τα λοιπά, γίνατε κολλητοί. Ναι, κοιτάξτε, το γήπεδο και τα πολιτήρια σε φέρνουν πάρα πολύ κοντά, γιατί δεν είναι ότι απλώς παίρνεις κάποιο πρωτάθλημα ή παίρνεις κάποιο κύπελο, στεναχωριέσαι και αίρεσαι, περνάς συναισθήματα μαζί και όλα αυτά τον άνθρωπο τα φέρνουν πάρα πολύ κοντά. Είναι αυτές οι στιγμές οι δύσκολες και οι χαρές που σε δένουν και πραγματικά σε κάνουν, ας το πούμε, όχι γνωστό, αλλά σε κάνουν πραγματικά φίλο. Ναι, πραγματικά. Κάθε μέρα μαζί, στις χαρές και στις λύπες, έτσι, ώρες μαζί μέσα στο γήπεδο, σαν να είστε στο δεύτερο σπίτι. Και οι δύο, όλα τα παιδιά. Εγώ θα έλεγα σαν το πρώτο σπίτι, το γιατί πρώτο, πολύ περισσότερες ώρες περνάς στο γήπεδο από ό,τι στο σπίτι, γιατί στο σπίτι βγάλε τον ύπνο που κοιμάσαι, έχεις το να πας στα πολιτήρια, να πας πριν την προπόνηση, να τελειώσεις την προπόνηση, να είσαι μέσα στα... να κάνεις τη θεραπεία σου, να είσαι μέσα στα μπάνια και στο ντουζ μαζί, να κάνετε μαζάζ, να κάνετε αποθεραπείες, διατάσεις, μετά να πάτε για καφέ, τα ταξίδια, αποστολές, λεωφορεία, ξενοδοχεία, όλα αυτά είναι πολύ περισσότερες ώρες από ότι σε μια οικογένεια. Βέβαια. Και τα μάτς μαζί, κερδίζεις, χάνεις, έτσι. Θυμώνεις, χαίρεσαι. Συναχωριέσαι, διαβάζεις άρθρα και κάποια είναι δικιά, κάποια είναι άδικα. Προσπαθείς να στηρίξεις το συμπαίκτη σου, να το πεις δεν πειράζει, πάμε για το επόμενο. Μπράβο. Εγώ πιο πολύ πιστεύω ότι οι κακές στιγμές σε δένουν και σε κάνουν πιο δυνατό. Βέβαια οι κακές στιγμές είναι αυτές που φέρνουν και τις χαρές μετά, τις επόμενες στιγμές, αλλά αυτές πρέπει να είστε μαζί, να τις περνάς και εκεί πλέον φαίνονται στα αλήθεια οι φίλοι. Δηλαδή δεν είναι
τυχαίο που λένε οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται, οι ομάδες στα δύσκολα φαίνονται, οι καπετάνιοι στα δύσκολα φαίνονται. Είναι πραγματικά μαθήματα ζωής όλα αυτά. Ναι. Λάζαρε, και μετά ακολούθησε, μετά τον Ηρακλή βεβαίως όπου έφτασε το απόγειο, ακολούθησε μια πολύ μεγάλη καριέρα, έτσι, με Ρεάλ, με εξωτερικό, με εμπειρίες σοβαρές. Μας πήρες και ένα κύπελο εμάς τους Αριανούς. Και ένα... Ναι, μετά άλλαξα πολλές ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, καμιά 10-11 ομάδες που έχω αλλάξει μετά, και το σημαντικό δεν είναι ότι άλλαξα ομάδες, αλλά το ότι έκανα πολλούς και διάφορους φίλους σε διάφορες χώρες, έφυγε και Ιταλία και Ισπανία, ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί γνώρισα πολλούς ανθρώπους, γνώρισα πολλές, πολλά μέρη και πολλούς και διάφορους ανθρώπους από διάφορες περιοχές και όλοι κατά κάποιο τρόπο με διαμόρφωσαν και εμένα και με βοήθησαν και εμένα, όχι απλώς να γίνω καλύτερος αθλητής, αλλά να γίνω και καλύτερος άνθρωπος. Σωστά, σωστά. Πραγματικά. Τώρα, ο καλύτερος προπονητής μπορεί να έχεις, αν μπορεί να μπει κάποιος, γιατί είχες μεγάλους προπονητές. Ποιος μπορεί να ήταν, ήταν στον ένας που σου άρεσε περισσότερο. Εμένα η αγάπη μου είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Ντούσαν Ιφκοβιτς, έτσι μεγάλες μου αγάπες. Σίγουρα από τους μικρούς, αυτούς που ξεχωρίζω, είναι ο Γιώργος Οκάκας, με τον οποίο έκανα και τα πρώτα μου βήματα στα Βάρη και μετά με έβαλε, είναι από αυτούς που με έβαλε στο αντρικό κατευθείαν, με ξεκίνησε και έπαιζα πεντάρα όταν ήμουν ακόμα 15 χρονών, 14 χρονών. Δεν θέλω να δικήσω κάποιον, ο καθένας με το δικό του τρόπο με βοήθησε. Και εγώ πιο πολύ κρατάω όχι τόσο το μπασκετικό, αλλά το ανθρώπινο. Δηλαδή όταν οι προπονητές, οι συμβουλές των προπονητών έξω από τα αποδυτήρια, το πώς να φερθώ σε ένα συμπαίχτη, το πώς να φερθώ σε ένα φίλο, το πώς να διαχειριστώ μια κατάσταση, αυτές οι συμβουλές είναι που τις κρατάω μέχρι και σήμερα. Έτσι. Και γι' αυτά θέλω πιο πολύ να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους παρά για τα πασχετικά κατορθώματα. Ο Γιαννάκης νομίζω θα είναι Λάζαρ αύριο, ε? Ναι, θα είναι ο Παναγιώτης. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρευρεθεί. Τεράστια. Ο Παναγιώτης περάσαμε πάρα πολλά. Περάσαμε και ευχάριστα και δυσάριστα. Και έχουμε πολλά πράγματα να μοιραστούμε και να θυμηθούμε. Από τα πιο ευχάριστα του ελληνικού μπάσκετ έχετε περάσει. Παγκόσμια, ευρωπαϊκά. Μετάλλια, εντάξει τώρα, έτσι είναι. Μαζί με το Γιαννάκη νομίζω γράψατε από τις καλύτερες ιστορίες του ελληνικού μπάσκετ, από τις καλύτερες φουρνιές τότε. Ναι, θα μπορούσα να συμφωνήσω σε κάποια πράγματα, να συμφωνούμε κιόλας, βλέπεις. Πάντα συμφωνούμε. Λάζαρε, τώρα έπαιξες Ηρακλή, νομίζω εκεί ανδρώθηκες, έχεις δεθεί, έπαιξες ΠΑΟΚ και εκεί πέρασες καλά. Αύριο παίζει Ηρακλής ΠΑΟΚ, τι βλέπεις για αυτό το μάτς? Κοίταξε, ο Ηρακλής είναι καινούργια ομάδα, η οποία τώρα ξεκίνησε στην Α1 μετά από ένα μεγάλο διάστημα, και είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα από την πρώτη χρονιά να πετύχει πράγματα. Και εγώ όταν μιλάω από την πρώτη χρονιά, μιλάω ότι και η διοίκηση και κάποιοι καινούργιοι αθλητές και κάποιοι καινούργιοι άνθρωποι είναι μέχρι να πάρουν, να ρολάρουν, να πάρουν κάποιες εμπειρίες, να κάνουν κάποια λαθάκια. Πάντα οι πρώτες χρονιές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ωστόσο, ο Ηρακλής έχει ανταπεξέλθει σε αυτό το βήμα. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι στη Δυτική Κρήκη οι οποίοι φέρνουν και την εμπειρία και αναπληρώνουν αυτό το κενό του προτάρι και βοηθούν ώστε να μην γίνουν τα πρώτα λάθη. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε καλό ξεκίνημα, αλλά μετά όταν έλαβε ο Κώστος Χαραλαμπίδης, άλλαξε τα πράγματα και πραγματικά ρόλαρε η ομάδα. Εγώ όταν είδα τα πρώτα παιχνίδια του Κώστα, μου άρεσε πάρα πολύ οι πρώτες αλλαγές που έκανε. Ξεκίνησαν να πιέζουν πολύ περισσότερο. Ναι. Φάνηκε πάρα πολύ στην άμυνα ότι η ομάδα λειτουργεί, δηλαδή δουλεύει σαν ομάδα. Και αυτό είναι το θετικό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα είναι ντέρμπι. Ναι. Δεδομένως θα είναι κλειστό το παιχνίδι, θα δώσω, αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη, αν είναι σωστό να κάνω μια πρόβλεψη, θα είναι ένα μικρό πλεονέκτημα στον Ηρακλή λόγω έδρας, αλλά κατά τα άλλα σε αυτή την περίοδο
Οι ομάδες είναι εισάξιες. Απλώς ο Ηρακλής έχει καλύτερο ξεκίνημα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα όμως μετά την ανάκαψη έχει φτάσει και έχει το εξωφαρίσει. Απλώς ο Ηρακλής τώρα κρατάει την έδρα και θα του έδινα ας πούμε κάποιες μονάδες, κάποιες βαρύτητες παραπάνω. Ναι. Κάνε μας ένα σχόλιο για τον Άρη, πώς τον βλέπεις και ένα συνολικό αν πιστεύεις ότι θα τις καπουλάρουν και οι τρεις στο τέλος. Τον μπασκετομάνα. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα, ναι, είμαστε δύσκολα. Όχι, οι τρεις δεν γίνονται νομίζω, μαθηματικά δεν βγαίνουν κάποιοι. Ο Άρης, εγώ είμαι, καταρχάς είμαι, ο Σούλης ο Μαρκόπης είναι από τους προπονητές ο οποίος ήταν και ένας από τους προπονητές ο οποίος με βοήθησε και εμένα πάρα πολύ στην καριέρα μου. Ναι, συναχωρέθηκα που έφυγε. Από τη μία χαίρομαι, από την άλλη που αναλαμβάνει ο Σάββας ο Καπερίς, ο οποίος και αυτός είναι εξαιρετικός προπονητής. Ναι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να σου αναδείξουμε. Υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι που παίξαμε στην έδρα και εκεί έδειξε κάποια στοιχεία, αλλά θέλει χρόνο για να ρολάρει. Και δεν ξέρω αν τον έχει αυτόν τον απαραίτητο χρόνο. Πιστεύω ότι αν είναι όλο θέμα χρόνου, αν καταφέρει και ρολάρει γρήγορα, θα μπορεί να φτάσει και να σωθεί ο Άρης. Κατά άλλα θα είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Λάζαρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζουμε ότι αύριο είναι μια μεγάλη μέρα, να τη χαρείς. Εμείς ευχόμαστε. Και εγώ ευχαριστώ. Ναι, να είσαι καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε μπασκετικά πάντα. Αύριο πρέπει να κάνουμε ένα φιλικό με τους reporters. Να παίξουν όλοι αυτοί που θα μαζευτούν αύριο. Να παίξουμε να τους κερδίσουμε, Κώστα. Θα κάνει μαζί με τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλη θα είναι με εμάς. Για να το μαρκάρει κάποιος. High low θα κάνει με τον Γιαννούλη. Δεν θα έχουμε ελπίδα. Έτσι, είναι Ελλάδα. Pick and roll με τον Διαμαντίδη. Και θα είναι και ο Διαμαντίδης Λάζαρ αύριο, ε. Ναι, θα είναι όλοι. Ναι. Ωραία. Θα είναι ένα μεγάλο ραντεβού. Θα σε δούμε αύριο στη Σταυρούπολη. Ευχαριστούμε πολύ, Λάζαρε. Να είσαι καλά. Έγινε. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λάζαρος Παπαδόπουλος, τον ακούσατε σε μια, θα λέγαμε έτσι, συνέντευξη που μας πήγε και στα παλιά.